πέσει φίλοι στο παρελθόν χωρίς να έχουμε τις εμπλοκές μας τις πολιτικές. Με τους καινούριους ελπίζω ότι θα γίνουμε φίλοι πλέον από εδώ και πέρα, πάλι χωρίς εμπλοκές πολιτικές. Όπως ξέρετε, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός και έτσι αυτή η συνάντηση έχει περισσότερο χαρακτήρα μιας ανοιχτής καρδιάς, ειδικά εδώ πέρα, παρά που κάτι να περιμένω εγώ από εσάς ή εσείς από μένα. Με αφορμή και το timing το σημερινό, όπως ξέρετε πολύ, με το θέμα που έχει ανακύψει με κάποιες εμφανίσεις μου προχθές στην τηλεόραση και με την αναφορά μου στον Τοξοβόλο ως σιγά τον εγκληματία, να διευκρινίσω ότι προφανώς είναι μια αποσπασματική επιλογή του τι είπα και η όλη ιστορία έχει να κάνει με μια, νομίζω, προφανή πλέον προσπάθεια που έχει να κάνει με την κυβέρνηση, ότι μόλις βρίσκεται σε κάποια δύσκολη θέση, όπως τώρα εθνικά, ποδοσφαιρικά και διαφορά, ανασύρει από τη φαρέτρα κάποια στιγμή κάποιους μπαλαντέρ. Με αυτή την έννοια λοιπόν και εγώ τοποθετήθηκα ότι ο Τοξοβόλος, ο οποίος ένας άνθρωπος που εμφανιζόταν με τόξο στο Σύνταγμα, αν είναι δυνατόν να έχει σοβαρότητα. Βεβαίως είναι εγκληματίας, αλλά μην το ανάγουμε σε ένα θέμα το οποίο να κυριαρχεί στην πολιτική ατζέντα. Αυτή είχε την έννοια η κουβέντα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να είμαστε όλοι υγιείς και του χρόνου να ξαναβρεθούμε πάλι εδώ στον ίδιο φιλόξενο χώρο, ζεστό χώρο, ο οποίος χρειάζεται ενίσχυση και βοήθεια από όλους μας.